Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast αρισπή εδώ. Με σχόλια αυτή τη φορά για τη μεταγραφή του Χουάν Ιν Μπέομ στον Ολυμπιακό. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια αυτά, τα αθλητικά, που είναι πάντα φρέσκα, πάντα από το φύλαθλο προς το φύλαθλο, άλλη μια άποψη απλά. Σαν αυτούς που γράφουν παντού στο ίντερνετ, μόνο που εγώ τα λέω προφορικώς. Είτε τρομακτικές ιστορίε που έχουν πάντα ενδιαφέρον, μυστήριο κτλ. Πολύ ενδιαφέροντα. Είτε μουσική, εκεντρική, καυστική. Δεν αρέσει στην Ελλάδα κυρίω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είπαμε, είμαστε πίσω εδώ. Είτε αστρονομία, που εμένα προσωπικά με εντριγκάρει και ασχολούμαι πάρα πολύ. Κάνω και τέτοιε εκπομπέ. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση. Αλλά και το καμπανάκι μπορείτε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Ο Χουάν Ιν Μπέομ, λοιπόν, είναι ο νέο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, η νέα μεταγραφή για την ομάδα. Ο οποίο Χουάν Μπέομ είναι ένα ποδοσφαιριστή 25 ετών με ύψο 1,77. Είναι επιλογή του Ολυμπιακού μέσω ενός γραφείου ατζέντιδων στην Αγγλία, που σίγουρα βοήθησε αυτό η γνωριμία που υπάρχει μέσω της Nottingham Forest για τον Ευαγγέλη τον Μαρινάκη. Από όσο θυμάμαι λέγεται BASE, αυτό το agency, αυτή, αυτό το γραφείο ατζέντιδων, που σίγουρα μπορεί και έτσι διαχειρίζεται πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Ο συγκεκριμένο είναι Νότιο Κορεάτη, το τονίζω αυτό, Νότιο Κορεάτη, όχι Σκέτο Κορεάτη. Δεν υπάρχει Σκέτο Κορεάτη στον κόσμο. Οι δημοσιογράφοι είναι αγνόμονες, δεν ξέρω, άσχετοι. Δεν γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο. Άλλο η Βόρεια Κορέα, άλλο η Νότια. Καμία σχέση. Και υπάρχουν έτσι, μεγάλες διαφορές. Ξέρουμε ότι η Βόρεια είναι έτσι, psycho, που λέμε, ψυχοπαθή ηγέτη εκεί τη κακομοίρα. Ακραία πράγματα. Λοιπόν, ενώ ο άλλο είναι και εταιρείε, τεχνολογία. Μικρογραφία Ιαπωνία είναι η Νότια Κορέα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να αναφέρω μάρκε. Έτσι, νομίζω ότι όποιο το ψάξει, βρίσκει και μαθαίνει τέτοια πράγματα. Και τι χρήμα παίζει και τα λοιπά εκεί πέρα. Λοιπόν, έξυπνο λαό, έτσι και αυτό ο ποδοσφαιριστή είναι πάρα πολύ έξυπνο και από τι δηλώσει του φάνηκε και ειλικρινέστατο. Είδε τι σου είπε ευθέω. Μίλησα με τον Καραπαπά και μου είπε: Εγώ σε θέλω για την Ευρώπη για να ξεχωρίσει κτλ. Σαν σου λέει πιο ελληνικό πρωτάθλημα, μου ωραία. Super League και τα τέτοια μα κουνιούνται. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Εκεί το παίρνω και χωρί εσένα. Σαν του λέει έτσι. Ε, αυτό είναι πολύ ειλικρινέ. Μ' άρεσε εμένα. Είπε και για τον α, μ, Μπέντο, ο πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, λοιπόν, που είναι πρόεδρο. Είναι πρόεδρο, λέω. Προπονητή ομοσπονδιακό τη Νότια Κορέα τώρα. Σίγουρα του είπε και αυτό καλά λόγια. Του είπε μάλιστα και πού να βρει σπίτι στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, στα Νότια Προάστια. Του είπε ακριβώ πού. Του είπε πολλά πράγματα. Θετικά εννοείται. Παρόλο που εμένα ο Μπέντο δεν μου άρεσε ω προπονητή στον Ολυμπιακό. Αν και είχε αναδείξει, νομίζω, το Ρέτσο, αν θυμάμαι καλά. Τέλο πάντων, εντάξει. Οι Πορτογάλοι κάνουν τέτοια, αλλά εντάξει, ο κόσμο γκρινιάζει για του Πορτογάλου προπονητέ. Έτσι κάνανε και με το ζαρντίν, τον φάγανε. Τσίμπησε εκεί ο Μαρινάκη, την πάτησε και μετά οργίασε στη Μονακό και έφτασε ψηλά. Λοιπόν, θέλω να σου καταλάβει ότι δεν ωφελεί σε κάτι γκρίνια. Περιμένει να δει να ολοκληρωθούν οι κινήσει. Φάνηκε το πόσο δύσκολο είναι το να έρθουν ποδοσφαιριστέ εγνωσμένη αξία από το πάνω ράφι που λένε συνέχεια οι δημοσιογράφοι μα έχουν πρίξει πάλι τα τέτοια. Λοιπόν. Φάνηκε, έτσι, από τις δηλώσεις του παίκτη ότι σου λέει για Ευρώπη και τα λοιπά. Champions League, Europa League, δεν το κάνω το πρωτάθλημα. Εντάξει, θα το πάρω και με ένα πόδι, πώς το λένε, να παίξω. Λοιπόν, έτσι πάει. Εντάξει, δυναμώνει και η ΑΕΚ, ναι, δυναμώνει. Το παραδέχομαι και εγώ. Άλλαξε το κέντρο της, αλλάζει και την άμυνά της. Ήθελε και αυτό το Χουάνγιν Μπέομ. Τον ήθελε έτσι, τον διεκδίκησε, αλλά δεν ήθελε εκείνο. Γιατί δεν παίζει καθόλου η Ευρώπη η ΑΕΚ και φυσικά σαν μαγαζί είναι πάρα μα πάρα πολύ πιο μικρό από ότι ο Ολυμπιακό. Ναι, δεν σου λέω ότι είναι μικρή ομάδα, ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό, νομίζω τα τελευταία 15 παιχνίδια το έχουν αποδείξει, οι τίτλοι το έχουν αποδείξει. Έτσι, γιατί έχει μόνο νίκε και κάνα δύο σοπαλίες με την ΑΕΚ. Και του έχει πετάξει 50-55 γκολ, κάτι τέτοιο. Είναι, κάθε φορά που παίζουν έχει πελατειακή σχέση πλέον ο Μαρτίνς έχει πολύ τρομερό ρεκόρ. Κατά τα άλλα, γκρινιάζουν όλοι. Έτσι, που εγώ προσωπικά κοιτάω τα αποτελέσματα. Δεν με ενδιαφέρει να δω ζογκλέρ και. Τι είναι, τσίρκο το ποδόσφαιρο. Θέαμα. Όχι. Και με ένα 0-2-1 ευχαριστημένο είμαι εγώ προσωπικά. Πρωταθλήματα και μια αξιοπρεπή πορεία στην Ευρώπη. Τι άλλο θέλει. Λοιπόν, θα κάνει τώρα πορεία στην Ευρώπη, θα δείξει. Και να μην κάνει το πρωτάθλημα. Τα εγχώρια, βέβαια, να είσαι πρώτο στο χωριό. Λοιπόν, Χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή. Να πάμε και εκεί εννοείται στο ζουμί. Ο Χουάγιν Μπέομ λοιπόν, από όσο λίγο έχω δει και εγώ, έτσι, γιατί σίγουρα δεν είναι ένα ποδοσφαιριστής που έχει, έχει παίξει και πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη με εμπειρία κτλ. Είναι 25, ναι. Είπαμε έχει ύψος 1,77. Έχει γεννηθεί 20 Σεπτεμβρίου του 1996. Στην πορεία της καριέρας του έχει παίξει στην ομάδα της πόλης του, την Daegeon Citizen. γιατί από τον Daegeon είναι ο τύπος. Μετά πήγε στην Asan Mugungucha. Μετά Vancouver Whitecaps, έτσι, Vancouver Whitecaps FC, στο MLS, το Major League Soccer, των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου φυσικά συμμετέχουν και δύο ομάδες του Καναδά, όπως και το, στο NBA. Vancouver Whitecaps, έτσι, και από το Toronto, η άλλη ομάδα. Λοιπόν, Εκεί είχε πολύ καλή πορεία. Εκεί τον είχε δύο ο Αλμέιδα τη ΆΕΚΟ, προπονητή, που ήταν και αυτός προπονητή τη San Jose Earthquakes, και σου λέει αυτό μου κάνει εδώ. Τρεχαλατζή τρέχει ακατάπαυστα, ασταμάτητα, σε ξελιγώνει, σου πέφτει η γλώσσα στο χορτάρι κάτω. Εντάξει, λοιπόν, αυτό έχω δει εγώ και έχω καταλάβει. Εγκεφαλικό παίχτη, έξυπνο, όπω και στι δηλώσει του. Γενικά είπαμε το DNA είναι έξυπνο εκεί του λαού του δεν είναι κανένα σκουτό. Έτσι. Ήρθε εδώ πέρα να κάνει τη δουλειά του να βελτιωθεί. Το είπε και ο ίδιο. Λοιπόν, και έχει περιθώρια βελτίωση. Μπορεί να σου βγει και μελλοντικά για πώληση πουθενά. Έτσι. Εκεί έκανε 40 παιχνίδια στην Αμερική. Με τρία γκολάκια. Εντάξει, αυτά δεν παίζουν ρόλο. Πιο πολύ είναι για πασαδόρο. Ξέρει να δώσει σαραντάρε, μπαλιέ να στείλει. Και κοντινέ σίγουρο. Γενικά είναι σκούπα είναι σκούπα. Θυμίζει λίγο εγκεφαλικά τον Κιγέρμε, μικρογραφία βέβαια. Έτσι, ο Κιγέρμε για μένα ήταν ο εγκέφαλο του Ολυμπιακού, το έλεγα και το ξαναέλεγα. Και τα πνευμόνια του Ολυμπιακού ήταν ο Μαντί Καμαρά. Τώρα, αν του πάντρευε αυτού εδώ, Μαντί και αυτόν, είναι, αν μείνει ο Μαντί πάντα έτσι, λέω, θα ήταν πολύ καλό για τον Ολυμπιακό. Θα ήταν ωφέλιμο. Μετά, ε, ήταν το 19 εκεί πέρα στη, στους Vancouver Whitecaps. Μετά, πήγε το 20 στη Ρούμπιν Καζάν, πωλήθηκε εκεί, νομίζω με κάνα 4 εκατομμύρια, κάπου εκεί, έτσι, ευρώ. Εκεί έκανε 35 παιχνίδια σε αυτά τα χρόνια. Και έφυγε δανεικό λόγω του πολέμου. Και αυτό σηκώθηκε και έφυγε, καλά έκανε. Με αυτά που κάνουν τι οι Ρώσοι, με τον ηγέτη του, τρομάρα του. Λοιπόν, 35 παιχνίδια εκεί, 5 γκολάκια. Μετά έκανε 9 μάτς τώρα στην στη τέτοια, στην FC Σεούλ χωρίς γκολ εντάξει. Έπαιξε τώρα τυπικά για να μην χάσει τη φόρμα του κτλ. Και, τα λοιπά, και έφυγε ως ελεύθερος από τη Ρωσία. Όπου ο Ολυμπιακός σου λέει κάτσε θα σε διεκδικήσω. Τον διεκδίκησε εναντίον της Augsburg από ό,τι θυμάμαι τη γερμανική. Ε, και τελικά προτίμησε τον Ολυμπιακό λόγο Ευρώπη. Η Augsburg δεν παίζει καμία Ευρώπη. Έτσι. Αλλά εντάξει, σου λέει η Bundesliga, αυτή οι Νότιο-Κορεάτε. Έχουν μια τάση να πηγαίνουν στην Bundesliga, έτσι, στη Γερμανία. Και άλλος ενα ένα μεγάλο Νότιο-Κορεάτη παίχτη είναι ο Σον Χιούν Μιν. Ο γνωστό στην Tottenham Hotspur, στην Αγγλία. Στο Λονδίνο που παίζει Tottenham. Λοιπόν, καταπληκτικό κι αυτό και, και φίλο του κτλ. Τέλο πάντων. Τώρα θα δείξει αν αυτή η κίνηση ήταν σωστή από πλευρά Ολυμπιακού. Το χορτάρι θα μιλήσει. Στο χορτάρι, μάλλον θα μιλήσει ο παίχτη. Έτσι για τα περαιτέρω. Εγώ το θεωρώ θετικό. Χρειάζεται ολυμπιακός σαν να μπαίχτη, ο Ολυμπιακό ένα παίχτη ο οποίο να πάει και την μπάλα και μπροστά. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί μόνο εμβυλά να το κάνει. Ο Μπουχαλάκη είναι αργή. Δεν τρέχουνε. Αυτό εδώ τρέχει. Τρέχει σαν ομοφιλόφιλο. Πώ το λένε. Να το πω λαϊκά. Που το λέμε έτσι. Σαν Αυγούστη. Από το Αυγουστίνο. Λοιπόν, εντάξει. Οπότε υπάρχει μια προοπτική με αυτό το ποδοσφαιριστή θα δείξει στην πορεία. Αυτά είχα και εγώ να πω κατά βάση. Φυσικά επέλεξε τον Ολυμπιακό και όχι την ΑΕΚ, ξαναλέω. Δεν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες, έτσι, σαν μαγαζιά. Παρόλο που έχει νέο γήπεδο η ΑΕΚ, έτσι, το, την ΟΠΑΠ Αρίνα. Βέβαια, άλλοι την ονομάζουν αλλιώ. Την έχουν ονομάσει ΟΠΑΠ Κλαρίνα, Τζαμπα Σοφιά, Αντία για Σοφιά, που επισήμω το όνομα είναι ο Παπαρίνα, νομίζω, για πέντε χρόνια και μετά θα πάρει, λέει, θα αλλάξει όνομα, θα την πάρει άλλο χορηγό. Τέλο πάντων, αυτά είναι του Μελισανίδη θέματα, περαστικά του κιόλα για το θέμα υγεία του. Έτσι, πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, παρόλο που είμαστε αντίπαλοι, εννοείται αυτό. Αυτό κοιτάει να πουλήσει, έτσι, να βγάλει κανένα φράγκο. Θα δείξει, έχει φέρει όμω κι αυτό, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ εκεί που πονούσε. Θα δούμε τώρα. Θα είναι δυνατό κι ο Άρη επίση. Να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Αλλά το βάλαν τελευταία αγωνιστική το ΑΕΚ Ολυμπιακό. Γιατί να μην έκανα μια νίκη μέσα στην έδρα τη ΑΕΚ. Στην πρώτη αγωνιστική μου το βάζει τελευταία. Τέλο πάντων, αυτά είναι δικά του τεχνάσματα. Σου λέει κάτσε να προστατέψουμε και την ΑΕΚ που ελέγχει τα πάντα μαζί με τον Μπάοκ στην ΕΠΟ. Εγώ τα λέω χήμα, εδώ δεν με ενδιαφέρει. Την αλήθεια μόνο. Όπα μα κορνάρουνε. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να φύγουμε. Να βάλουμε μπρο. Λοιπόν, οτιδήποτε άλλο προκύπτει θα το λέμε από εδώ πέρα, το κανάλι. Να είστε όλε και όλοι καλά. Ευχαριστώ για την ακούραση και χαιρετώ.